Και με ποιο τρόπο. Φύλαχοι, ναι, όχι, παιδιά. Θα τον έκανα όπως έγινε και πέρσι στο ΆΚΑ, με τον ίδιο αριθμό κόσμου για τις δύο ομάδες και με πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ένα τελικό κανονικά. Και δεύτερο σκέλος, ποια ομάδα θα έχει περισσότερο κόσμο αύριο. Ποια ομάδα θα έχει. Από τις δύο θα έχει περισσότερο κόσμο αύριο. Στο τελικό, ναι. Ναι, ναι, πυρηνικός κάτι. Καρίτσα πυρηνικός είναι. Τι να σου πω τώρα, ρε. Φαντάζομαι πυρηνικός, ξέρω. Και μια δεύτερη στην έψα, αν μπορώ, παρακαλώ. Δεύτερη χρονιά διοργάνωση του θέσμου του κυπέλου. Έχετε ανακοινώσει κάποιες αλλαγές που ήδη γίνανε αποδεκτές στην αθλητικό πρόσωπο από την προηγούμενη χρονιά. Φέτος, ποιες αλλαγές μπορούμε να περιμένουμε στην ίδια ή σε άλλη κατεύθυνση. Θα γίνουν όλα και στην ίδια κατεύθυνση. Αλλά τώρα δεν μπορώ να σα αναφέρω γιατί πρέπει να κάνουμε έτσι και είναι σε σχέση με την αδειάδοση του προβλήματος. Οπότε θα πρέπει να αναφέρω πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν συζητηθεί με τις ομάδες. Θα αφορούν στο τελικό τις επόμενες δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Θα είναι τα βήματα προς τα εκεί θετικά, έτσι ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη ελεγχόμενη στο κύκλο, όπως δώσαμε. Φέτος το χρόνο θα βάλουμε ένα σκαλοπατάκι ακόμη παραπάνω. Θα τα ακούσετε, θα σα καλέσω πάνω στο γιατί πιστεύω θα κάνουμε μια συνέντευξη με τις ομάδες, με τους διαιτητές και με τους ποδοσφαιριστές γενικά για να κάνουμε την επόμενη ετοιμάσουμε την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ, όλοι. Μια τελευταία ερώτηση που θα κάνω σε τον παίκτη του Πιερικού. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να κερδίζουν τον Πιερικό. Αφαιρεί το δικαίωμα την αντίπαλη ομάδα να θέλει να κερδίσει το κυπέλλο. Όχι. Η αφαίρεσή σου ήταν αυτή. Ναι. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον Πιερικό. Αφαιρεί το δικαίωμα την αντίπαλη ομάδα να θέλει να κερδίσει το κυπέλλο. Όχι. Αυτό πώ και όχι. Αλλά ο Πιερικό παίζει το τελικό. Γι' αυτό δεν παραβάζει. Εννοείται πως θέλει να κερδίσει το κύπελλο, γιατί όπως είπαν και τα παιδιά, μπορεί να είναι και ο πρώτος στόχος να κερδίσουν το κύπελλο. Αλλά εφόσον παίζουν στο περιοδικό, πρέπει να κερδίσουν το περιοδικό. Και εγώ θεωρώ λογικό όλες οι ομάδες της Ιππηρίας να θέλουν να κερδίσουν. Δηλαδή, ομάδες, ας πούμε στην Καρίτσα ή στο σταθμό ή σε κάποιο τα κομμάτια, θέλουν να μπορούν να κερδίσουν το περιοδικό. Και είπε ότι αυτό είναι υγεία. Δεν το είπαμε με κακό τρόπο, το είπαμε με καλό τρόπο. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Νίκο του Ροτζιάδη, δεν μίλησα από το αθλητικό Ιππηρίας. Το προχθεσινό παιχνίδι με την Λίγη Βόλου ήταν ίσως ένα διάστημα 30 λεπτό, ένα από τα καλύτερα που έκανε τέλος ο Πιερικός, ένα 30 λεπτό να ήταν από το καλύτερο της χρονιάς. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα από αυτή την 11 της Κυριακής που τελείωσε η Γάμα Εθνικής. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν αγωνιστικά κάποια πράγματα όσον αφορά το παιχνίδι με τον Τελικό με την Αθηνική Ένωση. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο παιχνίδι. Παίζαμε με την Λίγη Βόλου, μια πολύ πιερική ομάδα. Διαφορετική προσέγγιση να μας αυτό το παιχνίδι, διαφορετική προσέγγιση θα έχουμε το σημαντικό και το στοιχείο όταν είναι ο Πιερικός που πάρει να κερδίσει. Οπότε, από αυτό ξεκινάμε και τελειώνουμε. Τώρα το θέμα των μεσόπων, αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Ενώ αν θα δούμε, αν θα υπάρχουν, δηλαδή αν θα δούμε την ίδια εντεκάδα πιθανότητα που έρχεται στο τελευταίο παιχνίδι, αν υπάρχουν αλλαγές, το να υπάρξει μια ή δύο αλλαγές δεν είναι κάτι. Αν αυτό εννοώ, ότι κατά βάση θα είναι. Ναι, και εγώ απάντησα ότι είναι που έχουμε μπροστά μας άλλες δύο μέρες. Εγώ ήδη έχω σχηματίσει την δεκάδα, ξέρω την δεκάδα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ώρα να λέμε τέτοια πράγματα. Υπάρχουν απρόπτα, είναι δύο προπονήσεις ακόμα, περιμένουμε και θα δούμε. Ναι, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ξανά που παραβρεθείτε πραγματικά όλοι εδώ. Είναι τιμή για εμάς που ήρθατε όλοι. Εμείς από την πλευρά μας, όπως είπα, θα διοργανώσουμε όσο μπορούμε και εκεί θα δείξουμε το κύπελλο καλύτερο από το υπόλοιπο. Να ευχηθώ και εγώ να μην έχει κανένα ποδοσφαιρικό τραυματισμό και να απολαύσουμε ένα όμορφο τελικό. Σας ευχαριστώ και είστε όλοι καλεσμένοι από εδώ μετά είναι το εκπομπτικό τραπέζι. Για τις ομάδες, τους διαιτητές, θα πάμε να κάνουμε τραπέζι. Είστε όλοι καλεσμένοι.